Κύριε Δελή, τώρα μεγάλη συζήτηση στον χώρο τη κέντρο αριστερά. Δημόσιε συζητήσει από εδώ και από εκεί. Το ΚΚΕ πάντω έχει μια σταθερή στάση. Δεν συζητάμε καν να μπούμε σε κανένα κυβερνητικό σχήμα. Ναι. Ναι. Πάντως, σε σχέση με το αρχικό σας ερώτημα για την πιθανότητα δημιουργία σχηματισμού κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, αυτό το ενδεχόμενο είναι εξαιρετικά πιθανό αν δει κανεί και αν εξετάσει την αντικειμενική βάση συγκρότηση μια τέτοια κυβέρνηση. Ξέρετε, οι κυβερνήσεις συνεργασίας συγκροτούνται από τα κόμματα τα οποία έχουν κοινές πολιτικές, κοινές στρατηγικές, κοινά προγράμματα και τέτοια προγράμματα, τα στοιχεία των οποίων είναι περισσότερα όλα όσα τους ενώνουν από αυτά που τους χωρίζουν, είναι τα προγράμματα και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό δεν είναι αναφέρετο συμπέρασμα, κύριε Κοταρίδη, που το λέμε εμείς. Αυτό αποτυπώθηκε όχι μονάχα στην εμβληματική, κατά την άποψή μας, ψήφιση και από τα τρία κόμματα του Τρίτου Μνημονίου, που εμπεριείχε και τα δύο προηγούμενα, και ένα σωρό εφαρμοστικούς νόμους, οι οποίοι είναι εδώ και παραμένουν, παρά το ότι, όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, βγήκαμε από τα μνημόνια. Οι εφαρμοστικοί νόμοι, οι μνημονιακοί νόμοι είναι εδώ, δεν έπαψαν να ισχύουν. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι εδώ και συνεχίζει να μειώνει τις συντάξεις. Συνεπώς, δεν είναι μονάχα ότι ψήφισαν αυτό το τρίτο μνημόνιο, αλλά και στη διάρκεια της θητείας αυτής της κυβέρνησης, αυτής της τετραετίας, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ παραπάνω από τα μισά. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζονται και άλλες αποδείξεις για την κοινή στρατηγική, για την κοινή κατεύθυνση αυτών των κομμάτων, με τις επιμέρους διαφορές βεβαίως που έχουν, αλίμονο. Θα πρέπει να έχουν και ορισμένες διαφορές προκειμένου να γίνεται. Να γίνεται αυτό που γίνεται, αυτή η διαδικασία της αντιπαράθεσης, αλλά όμως είναι κόμματα που έχουν κοινή στρατηγική, κοινή πορεία και αν θέλετε τους ενώνουν και όλα όσα πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα. Τους ενώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης, τους ενώνει η λεγόμενη δημοσιονομική ισορροπία που σημαίνει περικοπές στους μισθούς και στα επιδόματα και στις κρατικές δαπάνες, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά. Ο κύριος Μητσοτάκης το λέει δημοσιονομική ισορροπία, ο κύριος Τσίπρας το λέει δημοσιονομική εξισορρόπηση. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Τους ενώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ορκίζονται και το οποίο όμως έχει ακριβώς τη λειτουργία, και το γνωρίζετε κύριε Κοταρίδη και κυρία Κασιμάτη, έχει τη λειτουργία του μνημονίου. Αυτή είναι η εσωτερική του λειτουργία. Για να εκταμιευθεί μια δόση χρηματοδότησης, θα πρέπει πριν να έχουν ψηφιστεί ορισμένα προαπαιτούμενα. Σήμερα ο ριζοσπάστης έχει 300 τέτοια προαπαιτούμενα, τα οποία πρέπει να ψηφιστούν, το διαβάσατε πριν από λίγο, μέχρι το 2026. Όλα αυτά συγκροτούν την προγραμματική βάση της επόμενης κυβέρνησης. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να γίνει από την πρώτη Κυριακή κάτι που θα γίνει τη δεύτερη Κυριακή? Αφού μπορεί να γίνει τη δεύτερη Κυριακή, γιατί να μην γίνει από την πρώτη Κυριακή, λέμε εμείς? Βεβαίως θα επιχειρήσουν να εκβιάσουν το λαό, το εκλογικό σώμα στις δεύτερες εκλογές, εάν πάμε στις δεύτερες εκλογές, πράγμα που είναι και το πιο πιθανό, αλλά η λογική λέει ότι η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση, τέτοια κυβέρνηση μπορεί να συγκροτηθεί και τώρα. Εννοείται ότι σε αυτή την κυβέρνηση, κύριε Κοταρίδη, το ΚΚΕ όχι απλώς δεν θα είναι μέσα, θα είναι απέναντι. Και θα είναι το μόνο κόμμα που θα είναι απέναντι, οργανώνοντας το λαό τις διεκδικήσεις του για τα δίκαια του. Γιατί δεν είναι μόνο να αυξηθεί ένας, ξέρετε, βασικός μισθός, όπως λένε και οι δύο πλειοδοτώντας σε υποσχέσεις. Υποσχέσεις οι οποίες είναι γραμμένες πάνω στο χιόνι κυριολεκτικά, που θα λιώσει μετά τις εκλογές. Είναι θα επανέλθει η υποχρεωτικότητα των κλαδικών συμβάσεων. Θα έχουμε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή ο εκάστοτε υπουργός θα εφαρμόζει τον νόμο Βλούτσα Χρυσόγλου και θα ορίσει τον νόμο. Θα επανέλθουν θα δούμε. Οι τριετίες. Πάμε να κάνουμε ένα γύρο σύντομο στα Κοταρίδη. Εάν επανέλθουν οι τριετίες σήμερα, αυτό που λέμε δηλαδή εμείς, τότε ο βασικός μισθός θα πάει στα 935 σήμερα. Όχι το 2027 που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα, κυρία Κασιμάτη και κύριε Κοταρίδη. Προχθές δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία και 150 ανώνυμες εταιρείες δήλωσαν 10,5 δισεκατομμύρια κέρδη. Την ίδια στιγμή, με επίσημα πάλι στοιχεία, έχει μειωθεί ο βασικός μισθός κατά 7,4%. Έχουν μειωθεί οι μισθοί με τον πληθωρισμό. Την ίδια στιγμή η ακρίβεια, η φορολογία, η οποία υπεραποδίδει, αν δούμε και τα έσοδα του κράτους εξαιτίας ακριβώς της ακρίβειας, σαρώνει κυριολεκτικά. Αυτή είναι η εικόνα της οικονομίας και οι υποσχέσεις των κομμάτων αυτών που φιλοδοξούν τέλος πάντων να συγκροτήσουν την επόμενη κυβέρνηση
δηλώνουν ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Ποιος θα σταθεί απέναντι σε αυτό, κύριε Κοταρίδη και κυρία Κασιμάτη? Μόνο το ΚΚΕ μπορεί, γιατί πολύ απλά το ΚΚΕ δεν έχει καμία απολύτως δέσμευση ούτε στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και είναι υποχρεωμένο και δεν πρόκειται να στηρίξει μια κυβέρνηση, γι' αυτό και θα είναι η πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση στην πολιτική της επόμενης κυβέρνησης, κάτι που θα το χρειαστεί πάρα πολύ ο λαός μας από τις 22 του Μάη και μετά.